για γενική παρακολούθηση. Πίτσε τι να κάνεις. Ένωσε να μου κάνεις τον καθαρό να φορήσω. Σήκω κόρη έβρε να μου κάνεις τον καθαρό το άντρα σου να φορήσει. Λίτσα, σήκω να μου έβρεις να μου κάνεις τον καθαρό να φορήσω. Α. Ένα μου κάνεις τον καθαρό να πάω δουλειά. Τι πες. Μου κάνεις τον καθαρό. Ενέχει. Ενέχει. Άλλη φανέλα. Ούτε φανέλα ενέχει. Έμε κοφτή πως θέλεις πιένε και έμε ξαναξυπνήσεις σε παρακαλώ. Σε κόφτη όπου θέλεις πιένε και να με σε ξαναξυπνήσω. Ρε, μα εκούντισες με θέλει να πεις. Όχι, δεν θέλω να πω, εκούντισες. Είσαι τέλεια γάρος, α, γάρος. Πώς θα πάω εγώ δουλειά τώρα, μπορείς να μου πεις. Όπως θέλεις πιένε. Εν έχω ρούχα να φορήσω, λίτσα. Κι ας επαλέρωμεν. Να γυρίσω το χέρι μου, ακούεις να σου τη δώσω τσίπαση και λένε να σε ρίψω. Πιένε τι τσίρος. Άρεσε που βαλάτε το. Θωρείς το αστείο. Ναι, θωρώ το. Άμως δεν θωρείς το αστείο. Πολλά. Έτσι να σου δώσω δυο στραώπατσους ρε λίτσα. Μια που την μια βουκά και μια που την άλλη να σου δείξω εγώ αν είναι αστείο. Κάθε μέρα η ίδια ιστορία. Κάθε μέρα η ίδια ιστορία. Η ίδια ιστορία. Άμου δώκεις δυο στραώπατσους δηλαδή. Λίτσα, έχει τόσα χρόνια που είμαστε μαντρεμένοι. Ποτέ μου δεν γύρισα χέρι. Γιατί εγώ έδερασε. Εσύ. Ναι, εγώ έδερασε ποτέ. Γιατί για λέγες δεύνουν τους άντρες. Όχι ξαβαλούν τους. Μα τώρα σοβαρά μιλάς. Άντε παρέ τα μαζρά λίτσα. Αού, έδερε με. Είδες. Λοιπόν, ξαναδιανοήθω να απλώσει χέρι πάνω μου, α. Είδες. Ξανατώ, μα... shall be called Passover till the end of time, to mark the hour of his passing over. We acknowledge you as our undoubted leader. I am not your leader. The Lord is your leader. I am only a servant. Μια υπερπαραγωγή για τη ζωή και τα έργα του Μωυσή, από τη γέννηση μέχρι και την απελευθέρωση του εβραϊκού λαού. You shall stand in the place of the Lord God. Μωυσής. Ο νόμος του Θεού. Μεγάλη εβδομάδα στις 7:20 το βράδυ στον Αντένα. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to give good tidings to the poor. Take on my shoulders the sins of the world. Live so that I will live. Spartacus, where did you learn to fight? Fighting Romans. Σε έναν κόσμο μαρτυρίων, ένας μονομάχος, ένας σκλάβος που όρθωσε το ανάστημά του. Who chooses to die? Live to fight the Roman! Θα συγκλονίσει το ρωμαϊκό κόσμο. Ένας ήρωας, σύμβολο της επανάστασης και της ελευθερίας. Build a new world where there'll be no more slaves and no more masters! Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη στις 10:45 το βράδυ στον Αντένα. Ξέρεις τι όνειρο είδα χτες? Τι? Ότι με απαντούσες με μία ενηλικιωμένη. Αστείο. Είναι καθόλου αστείο, είδα το. Με έναν ησυχή δεν πρόκειται να σε απαντήσω με ενηλικιωμένη. Εννοώ να σε απαντήσω. Ναι, θέλω να μου υποσχεθείς όμως. Τι? Ότι
Δεν θα με απατήσεις ποτέ, αν τύχει να με απατήσεις δηλαδή. Λέω σου, δεν πρόκειται να σε απατήσω. Κρέον τιμά του Στεφάνη. Ναι, αλλά αν με απατήσεις, διότι δεν ξέρεις καμιά φορά. Ξέρω. Κρέον, αν με απατήσεις, please, όχι με ηλικιωμένη. Καλά, προτιμάς δηλαδή να σε απατήσω με νεαρή. Ναι, Κρέον μου, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά καμιά νεαρή δεν πρόκειται να σε ερωτευτεί εσέναν ποτέ. Ενώ μια ηλικιωμένη μπορεί. Ναι, κατάλαβα. Δεν πειράζει το πουρέκι μου, χρειάζεται να καταλάβεις. Σαν να και υποτιμάσμενη της ξανή ιδέα μου. Ω, η ιδέα. Εμπόδιο σύνει σε καμιά. Ξαν ήθελα. Αν ήθελε. Αν ήθελα, Νίτσα, να δει τι θα γίνει του. Τίποτε θα γίνει του. Άντε, τελειώνε. Φύγε, διότι να αρχίσει. Εντάξει, Νίτσα. Άντε και ερωτεύτηκε με μια ηλικιωμένη. Εντάξει. Νομίζει ότι εγώ θα την ερωτεύκω μου. Άρα ούτε γάτο ούτε ζημιά. Δεν είμαι σίγουρη. Τι εννοεί, Νίτσα, δεν είσαι σίγουρη, αφιβάλλει δηλαδή. Κρέον, να μην υποτιμά τα όνειρα. Μπελάρε. Ναι, μπελάρε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εμπιστεύει τα όνειρα. Όχι. Εγώ θέλω επιστημονικέ εξηγήσει για να πιστέψω κάτι. Δώσ' μου μια επιστημονική εξήγηση, καλό, γιατί σε παντρεύτηκα. Ναι, αμέσως. Για τη μόρφωση μου, την αγωγή μου, την ακαιρεότητα μου. Τον ανδρισμό μου τον βάλει. Τι υπονοεί, Νίτσα. Τίποτε, αν υπονοώ, τι πει είναι δουλειά. Όχι, θέλω εξηγήσει. Ναι, εξηγώ σου αύριο. Και... Α, ακού. Τι. Πρόσεχε τις ηλικιωμένες, α. Θυμήθηκα κάτι. Εμείς γιατί τσακωνόμαστε ποτέ μας. Δεν υπάρχει λόγος. Καλά είναι σε ανησυχεί τούτο. Ω, απεναντίας. Έμενα πάντως ανησυχεί με πολλά. Γιατί. Δεν κατάλαβα, εμείς ελούμαστε ζευγάρι. Μα επειδή να τσακωνόμαστε. Ναι, ρε κουμπάρα, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι όλοι δηλαδή που τσακώνονται καλύτεροι από εμάς. Ω, έλεγμα. Το λοιπόν, έβρε κάτι να τσακωθούμε τώρα. Έβρε εσύ που θέλει να τσακωθούμε. Όχι, έβρε εσύ είπα. Μα τώρα λέμε να τσακωθούμε χωρίς λόγο. Να έβρεις λόγο. Έβρε εσύ. Γιώγιο, έβρε λόγο είπα σου. Αρνούμε. Έβρε λόγο, Γιώγιο. Παρά να μας πρωί μπροϊά. Γιώγιο, έβρε λόγο είπα. Κόρη, μα χάνεις πρωί μπροϊ. Εσύ χάνεις, εντάξει. Πίτσα. Πήγαινε εδώ για μάνα μου και χρειάζεσαι στον άντρα. Με ξαναπείς με το μάνα μου, εντάξει. Ω, πάει σφίφι. Με μάνα σου είμαι, με θεία σου είμαι, με κομμάρα σου είμαι, με λιψά σου είμαι, με τίποτα, εντάξει. Καταπίνω, καταπίνω, αν κάμω έκρηξη, ακούεις. Κι εγώ καταπίνω, καταπίνω, αν κάμω έκρηξη, ακούεις. Α! Δεν μου τα δω τώρα. Έκρηξη. Ένα έκρηξη τούτο. Τούτο είναι πορκά. Όχι, έκρηξη είναι... Εμένιο, εσύ είσαι. Πότε να αφιερώσω. Την άλλη εβδομάδα. Έγινε την άλλη εβδομάδα. Έχω έξοδα, ρε κρέο. Μέχρι την άλλη εβδομάδα και θα κάτσουμε και σκεφτομάδε. Έγινε να μου δώσει απέναντι για να μην κάτσουμε και εβδομάδε. Μοντζίνο. Λοιπόν, άκου, άφησε με να το σκεφτώ στο μεσημέρι. Άφησε με τώρα. Έγινε να μου σάζει κάτι τώρα για να φύγω να μεσημέρι. Βρέ, ο νου σου πα τα λεφτά. Δεν μου θέλει να είναι ρε κρέοντα. Αφού μα αφήνει να πλέρω του, εμεί τι θα τρώμε δηλαδή. Αέρα που πάνε τώρα, φίλε. Εμπρό. Παρακαλώ. 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 Πες για κανένα ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Εδώ που ξέρεις άλλες λέξεις. Μάλιστα. 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 Εδώ που πάει. Μάλιστα. Οδός Ελλάδος 118. Εντάξει. Γεια σας. Ποιος ήταν. Πελάτης. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα να πληρωθούμε. Προφανώς. Και τι ήθελε. Να παρακολουθήσουμε τη γυναίκα του. Ζηλεύκε για τούτο. Προφανώ. Κρέον, είπα σου, μην επαναλαμβάνει την ίδια λέξη πάνω από 10 φορέ. Αν και δεν θα έπρεπε να τη ζηλεύει μέσα. Γιατί? Διότι η γυναίκα αυτή είναι άνω των 70 ετών. Τι, Τι σχέση είναι σε ηλικία. Επαναλαμβάνω, Μέλιο, είναι άνω των 70 ετών. Τι σχέση να είναι άνω των 70 ή άνω των 80 ή άνω των 100, ρε φίλε. Μα τώρα σοβαρό μιλά. Οι ηλικιωμένοι δηλαδή είναι ανθρώποι, δεν έχουν συναισθήματα. Μέλιο. Μια γυναίκα άνω των 70 ετών δεν απατά τον σύζυγό της. Έτσι είπε του νου σου. Γιατί να τον απατήσει. Να σου πω. Γιατί μπορεί να ερωτευτεί κάποιον κάτω των 70. Τι τύπο θα μπορούσε να ερωτευτεί κάποια άνω των 70 ετών. Κοιτάξτε, κρέω. Θα μπορούσε να ερωτευτεί έναν τύπο σαν εσένα. Σαν εμένα. Ναι. Τι εννοείς. Εννοώ σαν εσένα. Γιατί? Γιατί ρωτά την Νίτσα να σου πει. Την Νίτσα? Ναι, την Νίτσα.
που γράψε, γράψε όλη η μέρα, έπανε τα χέρια μου. Του τα θα κυσίσω ώστε να φύγω καμιά ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, πάτερ. Εμέσα τα κοπελιά. Έχει που το πρωί μου συσκεφτώνονται. Δεν μου κάνω. Συσκεφτώνονται. Τον το συσκεφτώνονται να μπορεί βάλει. Κάμνου σύσκεψη. Ασυσκέπτονται εννοεί. Πώς γίνω, συσκέπτονται, συσκεπτώνονται, το ίδιο πράγμα να μη. Υποθέρωσε. Εμένα. Ναι, εσένα. Γιατί πράγμα. Εσύ τώρα που θέλω να σου μιλήσω. Ναι, γιατί. Απλά ανησυχώ. Μα για μένα. Για σένα. Έπαθα κάτι. Πίτσα, εμεγάλωσες, μάνα μου. Είσαι σε μια ηλικία που πρέπει να βρεις έναν κουτσίνα άντρα να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. Κουτσίνα άντρα. Όχι. Εγώ θέλω άντραν άντρα. Άντρακλα, αντρούκλα. Αντρούκλα. Ναι. Όπως λέμε ψαρούκλα. Τέλος πάντων. Εκατάλαβες το σκύπτο. Κατάλαβα. Μα αφού σε έχω. Μα ποιο. Τα γιόγια μου. Πίτσα μου εννοώ άντρα, μάνα μου. Γιατί. Ο γιόγιο είναι άντρα. Όχι, είναι άντρα. Σε μπελό κοπελούι. Εμένα να αρέσκει μου. Ένα άντρα να τον παντρευτεί γυναίκα. Είναι να μπανεί άντρα για να τον παντρευτεί τσούρα. Έθελα. Θέλα. Ω, άντε να σου λαλώσει να μου λαλείς. Δεν κάνει η μάνα μου για οικογένεια. Μα εγώ έτσι θέλω να κάνω οικογένεια. Έθελες οικογένεια. Εγώ είναι το γιόγιο που θέλω. Χαίρετε. Να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν φύγεις. Ο κρέος. Ένα άντρα για να κάνω οικογένεια. Ο κρέον. Ναι, ο κρέον. Είδες. Χαίρετε. Χαίρετε. Σας εκάλεσα σήμερα εδώ, παιδιά, μέλιο και πίτσα, ενώ πίτσα και μέλιο, για να καθορίσουμε το σχέδιο δράσης. Κάποιος είναι να τελειώνουμε, ρε κρέον. Να κάτσουμε τώρα 10 πλάσματα, να βγάλουμε σχέδιο. Εδώ είναι να παρακολουθούμε μια κοτσάκαρη που έχει φίλη. Ποια κοτσάκαρη, ποιο φίλο. Μέλιο, είσαι αρνητικός. Με αρνητικός είμαι με τίποτε. Εδώ πάμε να την έβρουμε και θωρούμε. Μα ποιον να βρούμε. Εμένα γιατί μου λέει κανένα τίποτε. Αφού σου εξήγησα πριν λίγο ρε πίτσα. Άτε πάμε και δεν καταλαβαίνει η πίτσα, δεν έγινε και τίποτε. Πάλι δεν καταλάβω. Χωρίς σχέδιο μέλιο δεν πάμε που ποτέ. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Άτε πάλι. Θέλει σχέδιο δηλαδή. Τι σχέδιο να βγάλουμε ρε φίλε τώρα. Τι βάτο. Πέτ. Μεν το πεις α. Να το πω. Είδα το σε έναν έργο δηλαδή, έτσι δικό μου σχέδιο. Ξέχαστο. Άτε πέτω να δούμε. Γιατί εφηλεύει κάποιο που σα με την κοτσάκαρη, έτσι ώστε να την παρακολουθούμε καλύτερα. Πελάρε. Όχι, πολλά καλά. Καλό, ναι. Πελάρε, είπα. Άντε, ρε, κρέο. Γίτσε. Η βρατό θα φιλέψει μαζί τη ο κύριο Κρέο. Τι το λένε. Μα τώρα σοβαρό μιλάτε. Γιατί, ο ρε, φίλε. Μπορεί να έχει τσα τυχερά σου. Ελαχείο πόλη, η κυρία. Α, αποκλείεται. Όσοι που το σκέφτομαι, πάρα πολύ καλή ιδέα. Μια φίλη μου πέρσι κέρδισε 100 λίρες στο ξυστό. Ποιο ξυστό, κόρη, ποιο λαχείο. Η κυρία του την αριστοκράτησα, καταλαβαίνεις. Άντε πάλι τυχεράκια, αριστοκράτησα. Έμπουλα λαχεία, δηλαδή. Η ιδέα είναι ένα σημείο, δεν λέω. Αλλά γιατί εγώ τσόιο μέλιο. Επειδή εγώ είμαι πιο λαϊκός τύπος. Ενώ ο κύριος Κρέος είναι αριστοκράτης. Ναι, παραδέχομαι ότι έχω μια αριστοκρατική φλέβα. Άντε καλό. Έτσι μπορεί να βρούμε την κυρία. Κάθε πρωί η ώρα 10 παίρνει το σκυλάκι της για βόλτα. Άμα είσαι και σύλλον η υπόθεση, είμαστε εντάξει. Και να φιλεύσεις ο Μέλιος με το σύλλο. Του τον μπούκολα τώρα. Εν ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν καταλάβω. Και να. Κανή πίτσα. Σταμάτα, μάνα μου, σταμάτα, είναι ένα αστείο. Εμβολάτιο, ρε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Άτσι να γελάσουμε, δεν μπορούμε πιο δε μέσα να... Μέλιο. Ναι, κρέο. Πώς πλησιάζεις μια κυρία. Πάμε για μέτρα και θωρούμε, ρε φίλα. Μια με ρωτήσει. Ναι, πίτσα. Άκου τώρα, μπουρδα. Τούτη κυρία ξέρει ότι να την παρακολουθούμε. Είπεν τι. Άρχισε λίγο, αλλά είπε λίγο. Μέλιο. Ναι, μάνα. Γερεύκησε. Ποιος. Ο παπιός. Γεια σου, ρε πίτσα. Άρχισε ρε μέλιο. Αντώνη, πάρ' τα παπούτσια σου. Εν τα βάλω. Γιατί εν τα βάλεις. Εν μου αρέσκουν. Πολλά ωραία παπούτσια είναι, γιατί σου αρέσκουν. Δεν μου αρέσκουν. Πάρ' τα παπούτσια σου τώρα. Εν τα βάλω λαλούμε. Βάρ' τα παπούτσια σου, γεια μου, και πρέπει να φύγουμε. Είναι καλά τα παπούτσια, να πέσια. Πολλά ωραία τα παπούτσια. 45 λίρες που έδωσα να τα πιάσω. Εμένα δεν μου αρέσκουν. Αρέσκουν μου όμως εμένα. Βάρ' τα εσύ. Ρε,
Αν θα διάζεις κιόλας. Εν τα φορώ, εν μου αρέσκουν. Θέλω άλλα. Θέλεις άλλα. Και εδώ δεν θα τα κάνουμε. Εν ξέρω, όλοι θες κάμε, πέταξε τα. Εν έχουμε λεφτά να πετάσουμε έναν τονάκι. Άτε, φορείς τα παπούτσια σου. Εν τα φορώ, εντάξει. Το λοιπόν, εάν δεν βάλεις τα παπούτσια σου, θα σε πάρω μαζί μου ξυπόλυτο. Εν πω πούγονται. Τέλειο, ναι. Βάρτα. Εν τα φορώ. Να σου πω εγώ θα τα φορήσεις. Αντώνη. Εν τα θέλω. Ρε, επέταξες τα. Κινούρκα παπούτσια. Ναι, θέλω άλλα. Άμα είσαι έτσι, έσου πιάνω άλλα. Θα κυκλοφορείς χωρίς παπούτσια. Με κοφτή. Ποιος εμπάλε. Τούν τα πάγια παπούτσια, δεν είναι δικά σας. Είδες, εμπάγει το παπούτσια. Είμαι το ίδιο σοβαρός άνθρωπος. Τι συμβαίνει. Χαζίρι να μου σχίσουν την κελέ μου, έτονα που συμβαίνει. Νομιτσής, κατά λάθος. Σε πολλά κακομαθημένος, τελείγα, ρε Μίτση. Είμαστε και φίλοι. Είμαι κακομαθημένος, κύριε μου, εντάξει. Τι αποκάλεσες τον Μίτση. Κακομαθημένο. Να τον κλωτσίσω πας την κάνα, μαμά. Ναι. Πόσο, που να μου πεις το μωρό μου κακομαθημένο, έξω. Λοιπόν, πού έμειναμε. Τα παπούτσια. Α, ναι. Να τα φορήσεις. Όχι. Ξυπόλυτος καλό. Ενώ για πίτσα τώρα ρε πίτσα. Τώρα είναι 10 ακριβώς. Γιατί κύριε μου, η πίτσα έχει ώρα. Έτσι. Έτσι. Όχι φίλε μου, έτσι να σου πει περίπτωση ρε κρεό. Εμένα μάτω στο κάτι μου θυμίζει. Άτε μέλιο, να μην αρχίσω μαζί σου τώρα. Ουι, πολλά καλή περίπτωση, τυχεράκια, κρέο, τυχεράκια. Τι σου θυμίζει η πίτσα. Άτε ρε κρεωνάει την πίτσα. Σταμάτα να σου πω. Θυμίζει μου το έργο, η κυρία με τις καμελίες. Τέλος πάντων, πέ μου τώρα τι θα κάνω. Τι θα κάνεις, θα πάει τσαμέ, θα εμπλησιάσεις, θα εντάμεις φίλη σου και εμείς θα παρακολουθούμε μου μακριά. Ρώτατε τη ζωή είναι. Λαλείς. Α, τούτον είναι καλή ιδέα. Ναι. Ακούεις κρέο. Κι ας την κουβέντα για το σύλλον της. Τούτοι που έχουν σύλλους, αρέσκει τους να τους μιλάς για το σύλλον τους. Ναι, ρώτα την ας πούμε πώς το λένε, πόσο χρονών είναι, τι του αρέσει, τι σχολείο πηγαίνει. Μα ποιος μάνα μου. Είπεν την πάλι. Α, ναι, συγγνώμη. Τώρα είπα την όμως. Τέλος πάντων, πάω εγώ. Άντε, πιένε. Ω, μα τι χαριτωμένο σκυλάκι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έρχεστε συχνά εδώ στο πάρκο. Ναι, καθημερινά, λόγω του κρέον. Του ποιου? Του κρέον, του σκύλου μου. Α, το σκύλο σας λέω τον κρέον. Ναι, ήταν το όνομα του πρώτου αγαπημένου μου, πολύ μεγάλος έρωτας. Οχ. Έλα. Να σας συστηθώ. Ναι. Κρέον. Ναι. Κρέον. Ναι. Τι σοβαρό μιλάτε. Σοβαρό μιλώ. Δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς. Εγώ το βρίσκω μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Ναι, έπεσε η σύμπτωση πάνω στην περίπτωση. Έχετε χιούμορ. Μ' αρέσουν οι άντρες με χιούμορ. Άρτεμις Βενιζέλου. Χαίρο πολύ, Άρτεμις. Πάμε μια βόλτα. Κυρία Άρτεμις. Ευχαρίστως. Έλα βρε. Έλα ρε κρέον. Έλα γαπέλ. Κρέον. Είδες τον κρέον. Πάντως έτσι πολλά μεγάλη του. Α, είχα λέγα μια 40 χρόνια παραπάνω του. Γεια σου ρε πίτσα. Γεια σου και σε λαμέλιο μου. Πίτσα. Ναι. Μια φορά να σου πεθάνω. Μιλιό. Θέλεις. Ποιος. Ο παπιός. Τέλειωνε, περπάτα. Πολλά πολλά. Εσύ να το δεις. Πολλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε πάνω να βάλεις τα παπούτσια σου. Όχι, θέλω άλλα. Αου! Τέλειωνε. Ω, για πού δεν βάλαμε. Πάω να ψουμίσω. Νίτσα, γιατί έξυπνο είναι τόσο Αντωνάκης. Δεν μπορώ να ζητήσει για παπούτσια. Ψέματα του. Εγώ αγόρασα του παπούτσια την περασμένη εβδομάδα. Πολλά ωραία παπούτσια, αλλά δεν τα φορεί. Μάνα μου δεν τα φορεί. Γιατί εφόρεις τα παπούτσια σου, Αντωνάκη. Είναι καλά να πέσει. Πελάρες. Και θέλει άλλα. Αντωνάκη, μάνα μου, η μάμμα σου και σύρει άλλα να πετάσεις. Με κοφτή, εγώ θέλω άλλα. Ακούεις. Ας το να περπατάξει πάλι το σνίτσο. Είσαι και εσύ κακιά όπως τη μάμμα μου. Τι δούλα λες τώρα. Εγώ έφυγα. Τέλειωνε. Αου, πονώ. Να πονείς. Καλημέρα.
Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, παππού. Να πω σιω, Μητσίση, γιατί έχεις πάλι τόσο. Έφορει τα παπούτσια του, ένα πέσια, αλλά λίγεν του αρέσκουν. Ένα πέσια, παππού, πολλά πέσια μου αρέσκουν. Γιατί να αγοράζεις άλλα του, Μητσί. Νομίζεις έχω λεφτά να πετάσω. Πούλω τα πόσκια μου, παππού. Έλα, γε μου. Έλα να πάμε να σου αγοράσω εγώ, γιατί αν περιμένεις που τη Νίτσα και τον κρέο. Τώρα θεωρείς το σωστό του, τον που κάνεις να μου τον κακομάθεις. Παράξει μόνοι το τσιναμπονί, τα πόθηκε του καλύτερα κακομαθημένος. Ευχαριστώ, παππού. Έλα και μου πάμε, νάτε, νάτε. Δεν το πιστεύω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, κυρία Βενιζέλου, τι κάνετε. Καλά είμαι. Να βρεθούμε. Όχι σήμερα, κυρία Βενιζέλου, έχω κάποιες δουλειές αύριο. Μα δεν μπορώ σήμερα. Αύριο το πρωί ή το απόγευμα. Εντάξει. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Βενιζέλου. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Βενιζέλου. Όχι, κυρία Βενιζέλου, δεν μπορούμε να βρεθούμε. Εντάξει, θα πιούμε το τσάι μας, αλλά δεν μπορώ σήμερα, αύριο. Αφού δεν μπορώ. Εντάξει, γεια σας. Ναι, ναι, κυρία Βενιζέλου. Δεν μπορώ, σας είπα, κυρία. Συγγνώμη, δεν μπορώ, σας είπα, κυρία Βενιζέλου. Αφού δεν μπορώ. Ναι, θέλετε να με δείτε, σας καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ σήμερα. Πόσες φορές να σας το πω. Μπορώ να κλείσω το ότι... Κυρία Βενιζέλου, γεια σας. Ερωτεύτηκε με κυρία Βενιζέλου. Ναι, καλά, αποκλείεται. Αποκλείεται για παρέα μου, θέλει γυναίκα. Είμαι πολλά νευριασμένη με τον παπά μου, πάρα πολλά. Ναι, ένα λεπτό. Παίζει το τηλέφωνο. Ναι. Ναι, κυρία Βενιζέλου. Τι κάνετε. Όχι. Όχι, δεν γίνεται υπόψη. Όπως σας είπα, αύριο το πρωί, εντάξει. Καληνύχτα. Ποια είναι. Μια κυρία 70 χρονών που έβαλε μας ο άντρας να την παρακολουθούμε. Λοιπόν, είμαι πολλά νευριασμένη με τον παπά μου, κρέο. Ένα λεπτό. Τούτη πάλι. Ναι, κυρία Βενιζέλου. Μα αφού σας είπα, δεν μπορούμε υπόψη. Τι. Εντάξει, εντάξει, αύριο το πρωί. Οκ, γεια σας. Τι θέλει. Θέλει να με δει οπωσδήποτε. Είδες που σου είπα ότι μια ηλικιωμένη μπορεί να ερωτευτεί και έναν νεαρό. Ατενίτσα, να μην ακοπελάς. Γιατί οι άντρες οι ηλικιωμένοι ερωτεύονται τις νεαρές. Οι γυναίκες δεν μπορούν. Λοιπόν, είμαι πολύ... Ναι, τούτη πάλι. Ναι, κυρία Βενιζέλου. Μα να το λαλούμε και να το ξαναλούμε, δεν μπορούμε. Αύριο πρωί. Τι ώρα. Ώρα 7. Καλά, δεν γίνεται κατά τις 10. Εντάξει, ώρα 7. Εντάξει, κυρία Βενιζέλου. Άτι, γεια. Κυρία Βενιζέλου. Παναγιά μου, εν ούλη μέρα μαζί, πόσες ώρες. Και πιάνεις ο άντρας της ούλη μέρα να μάθει. Έτσι κόλλη μαρα, είναι ποτέ μου. Και, έτσι σε 3 δισέγγωνα να πεις ότι είναι καμιά. Χαρά στο κακό. Εμπλέξει ο κλειονάς. Εμπλέξε και όταν εξεμπλέξει τώρα. Και τι να πεις του άντρα της δηλαδή, εμπελάτης, πληρώνει, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ναι ρε πίτσα, τώρα είσαι πανέξυπνη, τι θα του πούμε δηλαδή του ανθρώπου. Κοιτάξτε κύριε, η κυρία σου ασχέτα ότι είναι 100 χρονών, κολλά του κρέοντα. Έγινεται, καλό γίνεται. Αμάν. Συντυφωνή. Μα κυρία με τις καμιλίες. Μα δε τι τερκαστό ζευκάρι είναι. Άντε ρε με έχεις τα μάτα. Σιωπή. Χαίρετε.
Χαίρετε. Να ζήσετε. Τι είπε ο κύριος. Γεια σας. Τίποτε, μην τον λαμβάνεις υπόψη, είναι ένας γνωστός. Είναι και ο Μαρίκου, είναι κρύο. Χαίρο πολύ. Άρτεμις, Άρτεμις Βενιζέλου. Ναι, εγώ είμαι η πίτσα και αυτός είναι ο Μέλιος. Χάρηκα. Και εγώ. Λέμεντα, ε. Ναι. Πάμε. Όχτον, όχτον, ρε κρύο. Σκώσε κάτω, ρε. Μάτα. Ας λαλείς το κάτω-κάτω, καλέ μου, τη θεία του. Καλά και να ντρέπεται και κυκλοφορά να ζήτησε εγώ παντρεύω. Άντρε Μέλιο, η δουλειά είναι να ντροπεί. Εξήκωσου για δουλειά. Έτσι ώσπε να τραβήσεις αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ πάντως έτσι που τη θωρώ την κοζάκαρη, δεν ξέρω κάνει με τίποτε. Σταμάτα. Ούτε εγώ ξέρω κάνω ρε πιτσά. Άντε ρε ξιάκα. Όχι χρωστάς μου το ρε πιτσά. Μη μου γίνεις ρε Μέλιο. Έμα εμείς μια φορά. Μέλιο θέλησε. Ποιος. Από ποιος. Άντε ρε πιτσά. Τι θα παραγγείλουμε που θα πάμε στον μπαρ? Εγώ θα έπινα ευχαρίστως ένα τσάι. Και εγώ ευχαρίστως μία μπουκάλα βότκα. Ω, κρέο. Δεν μου το είπες ότι πίνεις. Μεν και πίνω. Τότε γιατί να παραγγείλεις ποτό και μάλιστα βότκα? Για να αντέξω. Να αντέξεις τι? Τίποτε. Κρέο. Ναι. Συμβαίνει κάτι και δεν μου το λες. Όχι, προς Θεού. Πρόσεξε πολλά καλά. Θέλω να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Ναι, βεβαίως. Πρέον. Ναι, Αρτέμιδα. Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Οχ. Είμαι... Ντρέπομαι να το πω. Τότε μεν το πεις. Μα πρέπει. Είμαι... Να χαρίσει, μεν το πεις. Είμαι ερωτευμένη. Με ποιον? Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Ευτυχώς. Εσύ δεν είσαι ερωτευμένος. Πόσα είπες ότι έπιασες τις κουρτίνες σου? Καλησπέρα, κρέο. Εντάξει, κοτσάκαρη. Κι όλοι είναι στο μέτρο που το ξεπούλημα. Εντάξει, κρέο, είναι καλά, κοτσάκαρη. Πολλά καλά που τις έπιασες. Ξέρω το. Συγγνώμη. Κύριος. Ποιος είναι το? Ένα λεπτό. Α, πατέρα. Ναι, ρε, ρε, ρε. Πώς πάει, ρε, κοτσάκα μου σου? Να με πελάνετε. Τραντά μου κάνετε εξής. Μέσα στην κουζίνα. Γεια σου, κύριε Κρέα. Γεια σου, πίτσα. Ήρθα να πιω καφέ με τις καρούδες. Α, μπράβο. Πού είναι? Μέσα στην κουζίνα. Ωραία, πάω. Ευτυχώς που μου βρήκες. Ήρθα να πιω στην κουζίνα, σου. Το πιστεύω. Πήρε μέσα, παράγωγη. Κρέα. Τι θέλεις, Κρέα? Δεν μόνο, Νικολάρης, με καταξύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που συναντηθήκαμε και πάλι. Εγώ να δεις. Ήσουν ποτέ ερωτευμένος? Ναι. Άρα, ξέρεις πώς νιώθω. Θέλω να μιλήσω. Ωραία. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω για μένα. Ξέρετε, κυρία Βενιζέλου. Ναι, κύριε Κρέο. Πώς να το πω, πώς να το πω. Πες το. Αν δεν το πεις σε μένα, σε ποιον θα το πεις? Απλά δεν θέλω να πληγώσω τα συναισθήματά σας. Να πληγώσεις τα συναισθήματά μου? Γιατί να πληγώσεις τα συναισθήματά μου? Δεν καταλαβαίνω. Απλά θέλω να ξέρετε πόσο σας εκτιμώ και πόσο σας θαυμάζω. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία, κύριε Κρέο. Είναι αμοιβαία. Θέλω να πω... Ακούω. Λοιπόν, κυρία Βενιζέλου, δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Είπα το. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σας, λέω. Και... Ξέρω ότι, κυρία Βενιζέλου, ότι είστε ερωτευμένη μαζί μου. Όμως εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Εγώ? Ερωτευμένη μαζί σας? Ναι. Είμαι ερωτευμένη, σας το έχω αναφέρει. Αλλά όχι μαζί σας. Όχι μαζί μου. Κύριε Κρέο, είμαι ερωτευμένη. Εδώ και 50 χρόνια με τον άντρα μου. Α, τότε είμαστε εντάξει. Δεν είμαστε καθόλου εντάξει. Δηλαδή? Για ποια με περάσατε, κύριε Κρέο? Για καμιά παιδεράστρια? Εγώ απλά απολογούμε.
Και εγώ νόμιζα ότι απέκτησα έναν καλό φίλο. Ανάγωγε! Συγγνώμη, ναι, κυρία Αρτέμις. Θα σε καταγγείλω στον άντρα μου. Όχι, χίλια συγγνώμη, σας παρακαλώ. Χίλια συγγνώμη. Και εγώ νόμιζα ότι απέκτησα έναν καλό φίλο. Νόμιζα ότι είσαι αριστοκράτης, έναν καλό παιδί. Ανάγωγε! Ανάγωγε! Δεν σας επιτρέπω για αυτό που είπατε. Πώς έτσι, ρε φιλέα. Δεν θέλω να το συζητήσω, Μέλιο. Να μας πιερώσει τουλάχιστον ο άντρας της. Ναι, ευτυχώς. Όταν ειδικά άκουσε ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Α, δηλαδή να πληρωθούμε. Ναι. Συγγνώμη, μονοχλό. Έξω είναι κάποιος και σας έλεγε μια υπόθεση. Έχουμε ρέντα, ρε φίλε. Δυο πελάτες μέσα σε δυο μέρες. Τι τύπος είναι, πίτσα. Έναν τύπο, σαν τύπα. Γυναίκα, φέρτε μέσα να δω. Τι ηλικία είναι. Πρέπει να είναι μεγάλη. Οχ. Δηλαδή, πόσο μεγάλη. 80, 85. Άντε παλέ, άντε ξέρει τι γίνει, ρε κρέο. Τούτη θα την αναλάβει εσύ, ρε Μέλιο. Ωε, ρε κρέο, τούτο πράγμα να το ξεχάσει. Έτσι είναι το δικαιωμένο. Μια του, μια σου.